Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε? Πώς είσαι μου, αγόρι? Καλά, καλά. Κάτσε κατεβάσω λίγο το παράθυρο. Γιατί βλέπω η ώρα είναι 6 ώρα. 6 ώρα. Κάτσε κατεβάσω λίγο το παράθυρο, ρε. Για κατεβάσω λίγο. Μην κουνηθείς λίγο, να έρθω λίγο δίπλα σου. Μην κουνηθείς για να δούμε λίγο το φορτίο. Πού είσαι αγόρι μου, πού με έχεις φέρει μέσα εδώ? Έλα. Καινούργιο φορτηγό έχεις εσύ, μας έβαλες μέσα στα χώματα. Τι τραβάμε εδώ, τι Volvo S-Cafés είναι αυτή? Είδες. Οπό, οπό, λοιπόν, έχουμε πάρει όπως βλέπετε δύο Volvo S-Cafés που θα τους πάμε. Ένα ο Ράφα, ένα εγώ. Τρνάβα. Πού τους πάμε, Τρνάβα. Τρνάβα. Τρνάβα, πού είναι το Τρνάβα, θυμάσαι? Σλοβακία νομίζω, κάπου εκεί δεν ήταν. Σλοβακία ή Σουηδία? Όχι, Σουηδία. Ή Σλοβενία ή Σλοβακία νομίζω ήταν. Κάτσε να δούμε. Αλλά είναι Σλοβακία. Ναι. Σλοβακία. Βρατισλάβα, μετά όλο πάνω. Ωραία, Σλοβακία. Σλοβακία. Είναι ταξίδια Σλοβακία, πάμε για Κεντρική Ευρώπη. Είναι και μεγάλο από ό,τι βλέπω, ε. 2000. Και είναι μεγάλο και, ναι, και έχουμε και πολλά και λεφτά που θα πάρουμε. Λοιπόν, περνάμε από Μασσαλία. Κάνουμε καράβι, πάμε Μασσαλία. Κάνουν κάτι αλλαγές εκεί που θέλω εγώ. Πού ήσουν τόση ώρα, τι τεχνικά προβλήματα είναι αυτά? Τι DSLR, έχεις πάρει τις mirrorless, τις καινούργιες κάμερες? Σου είπα πάρε μια GoPro και να γράφεις κατευθείαν. Ήθελε να κάνει ρυθμίσει και τέτοια. Ήθελα πολλέ ρυθμίσει. Είχαμε κάτι θέματα τεχνική φύσεω. Τα λύσαμε. Τι ωραία που είναι εδώ, ρε, τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Σε ποια σειρά του πλοίου πάμε? Εδώ στη δεξιά πάμε. Ωραίος. Και πάμε για Μασσαλία. Όπως είπα, Ράφα, θέλω πάμε στη Μασσαλία. Έχεις δει ότι είχαμε αντιπροσωπεία MAN. Ναι. Να δούμε τι καινούριο φορτηγό θα σας φέρω έξω. Να δούμε. Για πάμε. Όχι, πάει το ίδιο λάθος. Κάτι χωρίς. Πήγες αλλού. Αντί να απαντήσω, πατάω λάθος κουμπί. Μου το έχω στο κοντρόλερ. Ναι. Και πατάω λάθος κουμπί. Πατάω κουμπί. Κατάλαβες, αν μας κάνεις καρόπιση εδώ πέρα ή να βάζεις μια βόμβα εδώ να γίνει εδώ. Έφυγα, πήγα Μασσαλία. Βίτας Power, έρχεται και ο Στράτος. Το δίκιο του Ναβα, λοιπόν. Μασσαλία, 14 ωρίτσες. Πέρασε η ώρα τώρα ή μπα? Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Εφέξιμα που βρούμε. 67 ώρες θέλουμε ακόμα, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Η ώρα δεν πέρασε πάλι, περάσαμε καράβι και 8 η ώρα είναι. Ναι, ναι, μάλλον επειδή είμαστε κομβόι. Επειδή είμαστε κομβόι. Μπορεί να μην περνάει κανένα, αλλιώς περνάει σε single player, το έχω δει. Ναι, το έχω δει και εγώ. Λοιπόν, στρίψτε αριστερά. Αυτό εδώ πέρα ποιος τυχερός εργάτης θα το πάρει, να το δώσει στον Αντρικό, που είναι παλιός ή... ναι, εγώ θα έλεγα στον παλιό καλύτερα να το δώσεις. Παλιό, παλιός πάει, αλλά το... φέρνει μικρά δρομολόγια εκείνος ο άτομος, φέρνει κάτι 9.000, θα πάει... Εδώ που δώσεις καλύτερο φορτηγό, πιστεύω μπορεί να κάνει και καλύτερη δουλειά. Λες. Μάλλον. Έτσι να πιστεύω. Και εδώ τι ωραίες που είναι εδώ οι τακτήρα τα μεγάλα. Άρα, που είχαμε έρθει πριν, θυμάσαι. Ναι, ναι, τώρα θα βγω και λίγο έξω. Μόλις περάσω το runabout. Τώρα είναι πολύ μακριά. Ναι, είναι, ναι, είμαστε, ναι, πολύ κοντά και είναι πολύ ψηλά και δεν τα βλέπουμε καλά. Πάρα πολύ ωραία όμως. Ναι, είναι ωραία, περνάμε από κάτω ακριβώς. Λοιπόν, μακάρι να μας πάει καλά. Τώρα βλέπω ότι κάπως στρώνεις και το ματιάσουμε. Ναι, έφυγα από τον οδηγό μου. Το Malcolm B, 8900 έγινε ακριβώς, φίλε, σε παρακαλώ, έτσι. Ωραίος. Ο Malcolm B, 8900. Ωραίος ο Malcolm. Τι είναι, οδηγός φόρμουλα? Malcolm, οδηγός φόρμουλα. Λοιπόν. Καλά, θα μας πάρει λίγο να βγούμε από Μασσαλία, νομίζω. Ναι, να δούμε λίγο πού ήταν το... Δεν έχω κοιτάξει εγώ, εσύ κοίταξες. Εδώ μπροστά είναι, στη Μασσαλία. Ναι, αλλά... Αντιπροσωπεία, ωραία. Θυμάσαι που είναι. Εδώ μπροστά είναι. Ο δρόμος είναι ένας δρόμος. Εκεί είχα περάσει εγώ που είχα μπερδέψει, θυμάσαι την άλλη φορά. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς είχες βγει και είχες πάει. Εδώ, όπως πάει ο δρόμος είναι. Θα σε πάω εγώ. Έλα και εσύ από εκεί να είμαστε απ' έξω, εντάξει. Μην περιμένω αλλού εσύ. Ακούσουμε λίγο το Σκάνια τώρα πριν το αλλάξουμε. Πριν το αλλάξει, ναι. Και υπάρχει κάτι πιο ήσυχο. Ακριβώς. Δεν θα ακούγεται καθόλου. Θα φαίνεται περίεργο. Ωπ, Ράφα. Έκανα βλακία. Έκανα κι εγώ. Παραδεχόμαστε. Κάναμε παραβίαση ρυθμού στο μεγοδότη. Είσοδο στο αντίθετο ρεύμα. Όχι, είχε διακυκωμένες γραμμές, μπορούσε να περάσει. Τι ήταν πράσινο. Εδώ τώρα στρίβουμε δεξιά, όπως μας πάει. Κάτσε λίγο. Λογικά ναι, αλλά. Δεξιά, ναι. Όπως μας πάει. Ωραία. Και μέσα στην πόλη θα το δούμε. Ο δρόμος με πάει παρακάτω να στρίψω. Στρίβω στο πρώτο. Όχι, στον πρώτο, στον πρώτο θα μπεις. Ωραία, ναι, στον πρώτο. Ο δρόμος μας πάει για πάει στο ταξίδι που θέλει. Εμείς θέλουμε αλλού. Πάρα αλλιώ. Να κόψω. Κόψε λίγο, κόψε. Α, το βρήκα, εντάξει, το βρήκα. Όλο ευθεία. Ναι, ναι, το βρήκα, εντάξει. Το φαίνεται και σε σένα ότι είναι MOV. Το ποιο, να το βλέπω MOV, ναι.
Κόψε, 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 γιατί βλέπω κάποιον να έρχεται τα απειλητικά. Με τα παγωτά. Και πάω εγώ μένα από εδώ, αριστερά, δεξιά μάλλον. Πες μέσα κι εσύ ρε, έχει χώρο. Θα πεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Έχα δακιά. Άσο κάτσε εκεί όπως είσαι. Κάτσε εκεί, μην κόψεις την κυκλοφορία. Παίρνεις και τις πινακίδες. Δεν τις πήρα τις πινακίδες, μια χαρά άδικη την πινακίδα. Ότι βλέπω ξάπλα κάτω. Λοιπόν, και πάμε μέσα να δούμε τι θα βγει. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή εδώ πέρα. Περιμένοντας να δούμε τι θα διαλέξει. Πιστεύω είμαι εντάξει, Ράφα. Είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος. Πιστεύω το έχω κάνει ωραίο το εργαλείο. Ωραία. Θα το δεις και εσύ. Δεν έχω προσθέσει κάτι τρελό να λάβεις. Έχω βγει και σε περιμένω. Να δω τι έχεις κάνει. Να δω τι έχεις κάνει. Ωραία. Ακόμα το σκάνια βλέπω, έτσι. Αγορά. Θα μου ζητήσει πού να το πάει τώρα. Οπότε θα το πάω μία στο γκαράζ. Στην Ελβετία. Ναι. Κάτσε να κάνω πρώτα μεταφορά. Πρέπει πρώτα να ολοκληρώσεις. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις το φορτηγό σου ενώ δουλεύεις. Μπορώ να κάνω οδήγηση όμως αυτό. Ξέρω. Δεν μπορείς να αλλάξεις το φορτηγό κατά τη διάρκεια δουλειάς. Όχι ρε φίλε. Πω βόλα που φάγε παιδιά. Όχι, τέτοια φόλα δεν την περίμενε. Δεν πειράζει. Θα είναι στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε το καινούργιο φορτηγό του στράτου, εντάξει. Όχι ρε φίλε. Μετά από τόση ώρα που περιμένω. Τι το κάνω. Γράμω. Τέτοιες βόλες. Μια φορά σε κατά. Στα χίλια χρόνια. Μόνο εγώ. Και εγώ μετά από την είχα πάτηση με το. Που έπιωσε 130.000 για πετρέλαιο. Ναι, και εσύ. Κάτσε γιατί βρήκα πίσω τώρα από τα νεύρα μου, δεν κοίταξα καθόλου. Πρέπει να ανοίξω λίγο τη στροφή εδώ, περίμενε και έρχομαι. Έλα ρε. Τι φόλα, τι έφαγε παιδιά, τι φόλα ήταν. Εμείς το βλέπουμε. Και το έχω και στην Ελβετία τον καράζ. Καλά, δεν πειράζει, θα περάσουμε, θα πάμε πιο κοντά, μην φοβάσαι. Θα έχεις λιγότερα, έχεις άλλα μετακίνησης. Για fast travel. Αυτό, με σκέφτονται. Σε σκέφτονται. Δεν πειράζει, καλό και τους κάνει, αλλά ήθελα να το δοκιμάσω αφού το πήρα. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Το έχω βάλει έτσι κάτι αερόκορνες στα πλάγια. Δεν έχω κάνει κάτι τρελό, αλλά κάτι αερόκορνες. Κάτι διακοσμητικά ντεκόρ μέσα έτσι όπως βάζω εδώ συνήθως. Ένα χρωματάκι έτσι μεταλλικό ωραίο. Ωραία, θα μπορούσε να το έχει να το φτιάξει την άλλη φορά. Πιο τουμπάνω, ξέρω εγώ. Έχει περισσότερα λεφτά. Θα δούμε. Γιατί έχει μέσα παιδιά όπως είδαμε λίγο. Είχε να αλλάξει στο εσωτερικό μέσα να κάνει με κόκκινες λεπτομέρειες τη μόνη μεραφή κόκκινη. Πού με πάει, ρε, εγώ έκανα σβούρες. Πολύ χλίδα. Έκανα σβούρα, ξαναγυρνάω πάλι μέσα. Γιατί? Λάθος έκανα. Δεν ξέρω, κάτι λάθος έκανα. Έχεις χάσει τα μυαλά σου με τη φόλα που φάγες. Περίμενε λίγο εκεί στο κυκλικό που είσαι τώρα. Κάτι θα πέρασε το κυκλικό και θα σε περιμένω μετά. Πρέπει να ηρεμήσεις λίγο γιατί έχουμε μεγάλο ταξίδι μπροστά μας. Έχουμε 1500 χιλιόμετρα ξηρά όλα αυτά, ε. Παιδιά, θα φύγουμε από Γαλλία που είμαστε τώρα. Θα περάσουμε όλη τη Βόρεια Ιταλία. Θα περάσουμε πάνω από Βενετία. Θα έχουμε ωραία δεόρμη, φαντάζομαι. Γαλλία θα περάσουμε. Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Ιταλία. Και μετά νομίζω θα μπούμε Αυστρία και μετά θα μπούμε Σλοβανία. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχει 1500 βαρβάτα χιλιόμετρα. Εντάξει. Καλό είναι ότι είναι μεσημέρι ακόμα. Ναι, είμαστε μεσημέρι. Αλλά θα φτάσουμε έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας, είναι 60 ώρες. Οπότε θα περάσουμε και την νύχτα. Ναι, ναι, θα περάσουμε την νύχτα. Άμα δούμε ότι. Μα κάνει την εβδομάδα. Αναλόγως πόσο θα έχεις εσύ. Ναι, εντάξει, έχω πόσο αυτή τη στιγμή. 65 ώρες, εντάξει. Έχουμε περιθώριο. Μια χαρά είμαστε. Ένα ωραίο. Θα δοκιμάσω λίγο τα ψηφιακά, τα καινούργια, τα κοντέρια, τους καθρέφτες. Εμένα τελικά κοίταξα λίγο, δεν έχει τέτοια αξεσουάρ, φίλε. Είναι παλιά σκοπή φορτηγό. Τι αξεσουάρ, καθρέφτες. Καθρέφτες, κάμερες και τέτοια πράγματα. Έλεγα η μεσέτα. Ναι, καθρέφτες. Διακοσμητικά μέσα δεν έχεις τίποτα. Διακοσμητικά έχω, εντάξει, διακοσμητικά, αλλά. Ξέρεις, τα σκυλάκια. Κάνα σκυλάκια, να. Θα δω μπορεί και να διακοσμήσεις λίγο το κρεβάτι σου. Αυτό κάτι θα κάνω, κάτι θα κάνω. Τα έχεις, κάτω μετά. Δηλαδή, ξέρεις, είχε παιδί μου ένα GPS με κινητό και κάτι τέτοια να βάλει, αν θέλει. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτά. Θα δω. Θα το δω την επόμενη φορά. Λεφτά εγώ, έχουμε για να κάνουμε αυτή τη φορά. Απλά πήρα και δάνειο εγώ. Ναι, πήγε και δάνειο, αλλά εντάξει, την επόμενη φορά δεν θα πάρουμε. Μόλι τελειώσουμε αυτή τη δουλειά, θα πάρουμε άλλη. Κατευθείαν. Το είχαμε κάνει για να μπορέσει να αλλάξει φορτηγό αρχικά. Α, ναι. Θα την ξαναπατήσουμε και την επόμενη φορά. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν. Οπότε θα έχω και εγώ το ελεύθερο να πεταθώ εκεί στο τοπικό γκαράζ και να κάνω διαμόρφωση. Διαμόρφωση.
Έλεγα θα ταξιδέψω σήμερα να κάνω τα πρώτα μου 1500 χιλιόμετρα με καινούριο. Αλλά. Να το στρώσω λίγο. Να το στρώσω και μια χάστο σου τώρα, φίλε. Ναι, ήταν ό,τι πρέπει. 1500 χιλιόμετρα, έτσι εθνική, χαλαρά. Χαλαρά δεν ξέρω πόσο θα ήταν, γιατί έχει και 26 τόνους πίσω. Ναι. Να το σκάει το πάει αέρα τώρα. Μέχρι στιγμής είμαστε καλούς δρόμους. Μετά λογικά θα πούμε το στράτα στην Ιταλία. Αυτό ναι, ναι. Εσύ πόσα άλογα έχει, 640. 640 κάπου εκεί με τίποτα. Ναι. Και το πα καλά, πώ το πάει. Μια χαρά πηγαίνει. Τραβάει. Αυτό δεν ζω. Έχει δύναμη, ναι. Έχει δύναμη το φορτηγό. Είναι πολύ πιο άνετο σχέση με το άλλο. Ναι, δεν έχει τη μεγάλη τελική την τρομερή. Πήγε να το 114, εντάξει. Αλλά τραβάει, έχει δύναμη, δεν σε αφήνει. Δεν θα σε κολλήσει ποτέ. Θα σε κολλήσει, ναι, αυτό λέω. Αυτό. Μείνετε αριστερά. Ωραία, βγήκαμε στην Εθνική, μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο τώρα, να βάλουμε το cruise μας εδώ στα 125 χιλιόμετρα. Εγώ 120 δεν έχω, 120, μέχρι 120, θα ξενερώσω μετά με το man που πήρα. Το man, λες, δεν θα πηγαίνει έτσι, δεν θα τραβάει τόσο. Κατέβαζα εγώ κάτι κοντέρια 150-160, θυμάσαι. Ναι, τα θυμάμαι. Με ελαφριά, φωτεία κιόλας. Ας εγώ δεν σε περίμενα τόση ώρα, έτσι, κάτσε να κόψω λίγο. Ξέρω, αφού σου είπα περίμενε στην αρχή και στον κυκλικό και εσύ μου είσαι φύγει. Και έφυγα, Μου το έπεισε, Δεν σας το δείξω μετά στο τέλος και να το δοκιμάσουμε οδήγηση στο επόμενο. Απλά να το βγάλω έξω. Καλά, θα το δείξω όταν τελειώσουμε εμείς το ταξίδι μας. Αυτό, να το βγάλω έξω. Θα το βγάλεις έξω και να το δείξεις, εντάξει. Το φορτηγό εννοώ. Το φορτηγό και εγώ εννοώ. Τι, μην πεις τον μυαλό σου, δεν κατάλαβα. Γιατί παρεξηγήσεις εδώ, σαν το παρεξηγήσεις. Εδώ είχαμε ξαναπεράσει, είχαμε μια παρόμοια γέφυρα πάλι. Δεν νομίζω. Μια πέτρινη γέφυρα, έτσι όπως είναι αυτή. Διόδια, αρχίσαμε. Με τους Γάλλους εδώ. Και είπες πάμε αριστερά και έχουμε περνάμε. Τώρα δες το, πού, τα ίδια διόδια είναι, δεν είναι τα ίδια. Τα ίδια θα είναι. Ναι, ναι, πάμε. 30. Αριστερά είναι. Ναι. Έχει αυτό το κόκκινο, ρε φίλε. Ναι, σου λέει 30. Είναι 30, το έχει πιο κάτω να φαίνεται. Ναι, να φαίνεται. Γιατί αυτό το μπερδεύει με το χ. Και εγώ αυτό έτσι λέω. Μέχρι να πας κοντά να δεις ότι λέει 30. Έχετε πηγιά με τα χείλη, το βλέπω. Τα νέα σου, ράφα μου. Τα νέα. Τι έχουμε σήμερα νέο. Σήμερα είχαμε το... Στο τέξι, δεν έχω ακουστεί. Είπε κάτι μαλακίες για... ότι θα μας βάλει να ασφαλίζουμε τα σπίτια μας όλοι, υποχρεωτικά. Ναι. Ναι, ναι. Για τις καταστροφές. Ναι, ατομική ευθύνη, φίλε, έτσι. Ναι, ναι. Θες και κράτος τώρα να σε προστατεύει. Τι άλλο έχουμε και εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάει πολλοί κόσμο και κοσμάκης, που δεν τον περιμέναμε. Ισχύει. Στα νέα εξωτερικού είχαμε τη... Πότε ήταν, Δευτέρα, Τρίτη. Τι ήτανε. Είχανε κάνει μια παρουσία στο κομπρέσο του Μπεσκυσικού, κάποια ερευνητική ομάδα και δείξανε πτώματα από εξωγήινους. Τώρα, δείξανε πράγματα, δεν δείξανε μόνο πτώματα, δείξανε... Παίρνα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω τη σκέψη μου. Ναι. Ναι, εντάξει. Τόσο πολύ ρε φίλε, γιατί είσαι εσένα, μήπως έχεις βάλει ήχο, έχεις αυξήσει τον ήχο της καμπίνας. Αχ. Τι γίνεται. Έφυγε. Τι γίνεται, λοιπόν. Χαλαρά πάω ρε. Χαλαρά πας, εντάξει. Λοιπόν. Για πες. Για τους εξωγήινους, λοιπόν. Έχουν πει ότι δείξαν, είχαν κι άλλα, είχαν εξωγήινη τομογραφία, είχαν εκτογραφίες. Ναι. Είπαν ότι κάνανε ένα DNA από τρία διαφορετικά εργαστήρια. Τώρα θα δούμε. Είπαν ότι θα τα δώσουν όλα στοιχεία δημόσια. NASA. Να τα εξετάξουν. Όχι NASA. Αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Να τα εξετάσουν και άλλοι επιστήμονες. Οπότε θα είναι πολύ cool αυτό. Η NASA είπε απλά ότι θα ξεκινήσει ένα task force, επειδή μου να. Θα συνεχίσει μάλλον. Το έχει ένα χρόνο τώρα. Mm-hmm. Να ψάχνει τα UFO. Τα UFO. Βασικά θέλουν να. Κοίτα, ο άλλος παιδιά με τράγανε. Ποιος ρε. Ένα κολ Τέσλα. Το γκρι. Ένα άσπρο. Δεν ξέρω, άσπρο γκρι. Έπεσε από πάρα, έπεσε πίσω με έτσι. Το είδα που ερχόταν. Και όταν πήγε μια χιλιάδα. Δεν έχουν φρένα αυτά τα ηλεκτρικά. Έχετε, προς το πάνω σου. Ναι, μα θέλει, έλα, πες του. Αυτός δεξιά είναι. Ναι, αυτός. Κλείστε το δεξιά. Αυτός τους πάει. Είναι ένας άλλος με κάτι χαλίκια εδώ, ένα φορτηγό. Άμα γίνει κάποια τέτοια εξέλιξη θα δούμε. Και ακούσα σήμερα νομίζω ότι θα γίνει και άλλο. Και άλλη ακρόαση στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Πάλι το ίδιο θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι καινούργιο εκεί πέρα. Διόδια, ε. Διόδια, ναι, το βλέπω. Κόψε γιατί εγώ. Τι πήγα από κομμένα. 53 ευρώ, πάω, φίλε. Πόσο δεν το κοίταξα, κάτι κοίταγα μπροστά. 53 ευρώ πάλι.
Έτσι, περνάς σε 50 λεπτά, έτσι είναι στη Γαλλία, φίλε. Ναι, ρε. Ναι. Ο δοσάς μου πήρε 8.600. Α, δώσεις. Δώσεις δανείων. Α, είναι μια γέφυρα και ναι, έχει κάνει δέντρα. Μέσα σε πόλη, ναι, σε πόλη κοντά είμαστε. Ωραία, αυτά που είναι στα νέα, τα νέα. Αυτό με τις κουβίδες είναι... Κάθε φορά, όπως κάθε γιόντρα που παίζουμε, έχουμε... κάτι έχουμε εξελίξει. Είχαμε κι άλλο, δεν το έχω δει ακόμα όμως. Το χάσα, είχε State of Play. Δείξανε Spider-Man και New Trailer, δεν το είδα όμως, δεν το πρόλαβα. Ούτε εγώ τώρα τη Sony. Εντάξει. Έβγαλε και Apple το iPhone το καινούργιο. Έχουμε πολλά. Ναι. Ήταν πολύ πυκνή εβδομάδα. Είχε. Και τον πέρασε. Νίκια προχωρά. Είμαστε. Νίκια, γι' αυτό βάλει και μεγάλη πόλη. Εδώ δεξιά, κοίτα ένα μεγάλο αστεροσκοπείο. Τι είναι, όχι αστεροσκοπείο. Κάτι δείχνει. Σταμάτα να το δεις. Σταμάτα να το δεις. Πλανητάριο. Τέτοιο ρε, τι πλανητάριο. Θέατρο. Γήπεδο είναι. Γήπεδο είναι. Τι πλανητάριο. Πού το ξέρεις. Φαίνεται ότι είναι γήπεδο, δεν το βλέπεις ότι είναι γήπεδο. Πού, από το στρόγγυλο. Από το στρόγγυλο, ναι, τι. Πέρασε ένα τώρα με ένα βιντείο που λέει Polar Fish. Είναι έτσι οι μορφές τους. Μπορεί δεν είναι αναγκαίο ότι, από ό,τι κατάλαβα, αυτά που δείξανε είναι κάποια, δεν είχαν και άλλα δείγματα. Αυτά που δείξανε στην αίθουσα ήταν δύο μικρά ανθρωπάκια που τα 60 εκατοστά τώρα λέμε ανθρωπάκια, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη, μικρή, τι ηλικία ήταν. Μπορεί τα παιδιά. Ναι, αλλά στο ένα τα δύο είχε μέσα τρία αυγά. Τι αυγά. Αυγά. Είναι θηλαστικά, πώς... είναι. Ναι, ναι. Θηλαστικά, όχι, ερπετά εννοείς. Ερπετά, ναι. Έχει τρία αυγά μέσα του. Τι αυγά, ρε, μετά από πόσα χρόνια. Έχουν απολυθωθεί, ρε. Είχαν μείνει. Αυτοί είναι 1000 χρονών. Ναι. Είχαν μπει σε κάτι, σε ένα ορυχείο, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Και υπήρχε μια διαδικασία εκεί πέρα και του απολύθωσε στην ουσία. Ναι, μετά. Και διατήρησε. Του μουμιοποίησε, πώς θα το πω, ρε, παιδί μου. Ναι, αυτό, ναι. Τα κράτησε. Τα διατήρησε. Διατήρησε. Στο Περού τα βγάλε. Άμα είναι αλήθεια, τι τέτοιο που είναι, τι περίεργο που είναι. Ναι. Το 17. Το DNA βρήκανε, λέει, 30% είναι άγνωστο το DNA. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα στον πλανήτη, δηλαδή, έτσι. Κατάλαβα, ναι, στην Ελλάδα. Εσύ είναι Ελλάδα, στο γη, ναι, στη γη. 30% διαφοροποίηση και λέγανε ότι... πού πάμε, μην τα αριστερά, είπε, έτσι. Ναι, ναι, αριστερά. Λέγανε αυτοί ότι το μακρινότερο μας, γενοσκάλι βακτήρα, λέει, έχουμε 15-20% διαφοροποίηση στο DNA. Από αυτούς, από αυτό το DNA. Κατάλαβα. Άρα συμπεραίνουμε ότι ήταν κάτι τελείως εξωγήινο. Ότι δεν έχει σχέση με την εξελικτική μας πορεία στον πλανήτη. Mm-hmm. Άλλα 12 ευρώ. 12 ήταν, δεν τα κοιτάω καθόλου, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι είναι τσουχτερά, οπότε δεν τα κοιτάω καθόλου. 12. Εδώ πρέπει να είναι ωραίο το μέρος. Είναι ωραίο το μέρος. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Είναι ωραίο. Έχει ένα βουνό εδώ από κάτω. Ναι, το βλέπω. Δεξιά. Θα περάσω και πιο πέρα να το δω πιο πέρα καλύτερα, αλλά και εδώ που με πέρα. Κάτω έχει μάντρα. Είναι πάρα κάτι πολύ ωραίο. Ωραίο. Κάτι βράχια, κάτι μέσα εκεί, ωραίο. Τι λέει, ρε, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τούμπανο, τούμπανο. Τι λέει εδώ, μισό εδώ λέει. Σκρίνσοντ από εδώ, από εκεί εγώ. Via Duc de Brione. Τι Brione, τι λες. Διαβάζω μια πινακίδα, δεν την μπορώ τώρα. Βγαίνουμε από Γαλλία, μόλις πούμε στο τούνελ. Είναι Γαλλία το τούνελ η αρχή. Α, ναι, και μετά μπαίνουμε Ιταλία. Και η έξοδο είναι Ιταλία. Ωραίος. Ναι. Έχει φύγει αρκετά μπροστά, αλλά όχι πάρα πολύ. Όχι, ρε. Σε βλέπω ίσα στην άκρη του χάρτη, βλέπω. Ναι. Εγώ δεν πήγα ακόμα στο τούνελ. Δεν έχω μπει στο τούνελ ακόμα, φανταστείς. Οι πλημμύρες και αυτά, μόλις είχε φύγει από εδώ ο Ντανιέλ, όπως το λέγανε. Ναι. Είχε πάει, πού είχε πάει. Πού την πλημμύρισε, Ισραήλ, όχι Ισραήλ. Λιβύη. Περισσότερη ζημιά. Ναι, γιατί εκεί είναι έρημος. Ναι, ναι, έρημος δεν. Ναι, δεν έχει κάτι να το κάνεις στο νερό, να το απορροφήσεις εύκολα. Ναι. Δεν βρέχει ποτέ. Είναι... Δημιουργήθηκαν και πόσες λίμνες, λέει. Ναι, ναι, γιατί σου δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχει το έδαφος να το τραβήξει. Όπω, Ράφα. Έλα. Ωραία γέφυρα, πόσο ψηλή είναι εδώ, ρε. Ωμπο, ένα νησάκι έτσι κάτω στην άκρη. Όχι νησάκι. Τι λέει, ρε φίλε. Κάτι σπίτι εκεί στην άκρη του. Τι λέει, πού είσαι. Βλέπω, πίσω μου είσαι. Είναι πίσω. Αλλά βλέπω. Αλλά βλέπεις περίπου. Δεξιά τώρα τα πας, που είναι εκεί τρεις γραμμές κάτω. Τελεπάς λέει η Γαλλία. Ωραία. Πάμε για Γένοβα από εδώ τώρα. Ναι. Να περάσουμε και Βενετία. Ελπίζω να δούμε τίποτα από Βενετία. Αυτό. Έξω από τη Βενετία να περάσουμε, να μπούμε μέσα. Δεν θα αφήσουμε να ανοιχτώσει καθόλου σήμερα. Ναι, εννοείται, καλά εννοείται.
Έχουμε, πάει, έχουμε κάνει μεγάλα δρομολογία στην Ιταλία, αλλά έχουμε κάνει. Αλλά δεν έχουμε. Δεν έχουμε φτάσει. Αυτό, ναι, ναι. Τώρα θα κάνουμε αυτό το διάστημα. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε λίγο κεντρική Ευρώπη, να τη δούμε λίγο. Αυτό, ναι, να τη δούμε. Μέρη που δεν έχουμε περάσει δηλαδή. Αυτό, ναι, όπου δεν Βέλγια, περάσει, Λουξεμβούργα, Αυστρία, Γερμανία. Τσεχία, Σλοβακία. Όλη αυτή η κεντρική Ευρώπη. Όλα, 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 ναι. Κάποια στιγμή θα κάνω και παιδιά ένα βίντεο πώς να βάζεις και προμότσεις, γιατί βλέπω αρκετούς που ρωτάνε. Πώς... Α, ναι, δεν, ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά κάνω έτσι ένα. Να υπάρχει ένα βιντεάκι. Σας λέω, πηγαίνετε εκεί, δείτε αυτό το βίντεο. Ναι, δεν είναι τίποτα. Παίρνεις όλα τα DLC. Ναι, αυτό να ξέρετε το προμότσι, γι' αυτό το κακό. Το κακό ότι, αυτό. Αν υπάρχει περιοχή που θέλουν να βάλουν για την οποία υπάρχει DLC, θέλετε και να το DLC. Αυτό, ναι. Αν μπορώ να βάλω αυτές τις περιοχές που δεν υπάρχουν DLC, ας πούμε στην Ελλάδα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν όμως έχουν βάλει ναι. Περιοχές πόλης σε σημεία που υπάρχει ήδη DLC, θες και το DLC. Πρέπει να πληρώσεις το DLC, ναι. Εντάξει. Όχι, αναγκαστικά το θες το DLC για να μπεις, να μπορείς να τους περάσεις. Αλλιώς δεν παίρνει ούτε. Ναι, εντάξει, λέω, η Ελλάδα σου δεν υπάρχει DLC. Είχαμε Ελλάδα. Όχι, Ελλάδα. Ούτε τα Δυτικά Βαλκάνια υπήρχαν. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα βγει τώρα DLC. Θα βγάλουν DLC τώρα. West Balkan, θα προσθέσουν και άλλες περιοχές. Είναι ωραίο, εντάξει. Εμείς το πάρουμε. Γιατί θα είναι ακόμα πιο προσεγμένες, όπως είναι και η Ιμπύρια που μας άρεσε πάρα πολύ. Τι ωραίο που είναι εδώ. Γένοβα είναι αυτή, γι' αυτό είναι τεράστια. Απλά δεν μας το λέει, πρέπει να κοιτάξεις δεξιά. Α, ναι, μάλιστα. Πάμε για Μιλάνο τώρα μπροστά. Τι λες τώρα, θα μας περάσει από μια ωραία γέφυρα που κάνει σβούρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ έτσι. Θα μας περάσει εδώ από πάνω τη γέφυρα που γυρνάει, την είδες. Το λέω. Τι ωραίο, ρε φίλε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικότατο, ναι. Είναι. Εντάξει, απίστευτο το λέω έτσι. Τρομερό ρε, θέλω να βγάλω σκρίνσοτ εδώ να τα έχω. Εντάξει. Από κάτω η παλιά πόλη, από πάνω αυτό, ο σύγχρονος στο κινητόδρομος. Είναι απίστευτο. Ναι ρε φίλε. Τα ακούς τα δικά μου τα εργαλεία που κάνουνε. Μια χαρά, πώς να τα πω. Τι ωραία περιοχή εδώ ρε φίλε. Εντάξει, είναι από τα πιο ωραία μέρη που έχουν περάσει. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι θα είναι και στην πραγματικότητα, να ξέρεις. Ναι, ναι, σίγουρα. Για να μου κάτι τόσο σίγουρα. Ιδιαίτερο. Ναι, είναι έτσι το κατώ. Εδώ σου λέω φτιάχνουν ίδια τα τούνελ και αυτά, ρε. Δεν θα φτιάξουν τώρα ίδιο εδώ το δρόμο. Δεν έχει πολλά πράγματα σε πόλεις. Δηλαδή δεν θα μας περάσει σε πολλά σημεία, σε πολλούς δρόμους. Αλλά αυτούς που θα σου περάσει θα είναι ίδιοι, ρε. Ίδια. Θα πας μετά εκεί και θα λες, οπ, ίδιο. Όπως λέει η διαφήμιση, έχω πάει. Έχω πάει. Έχω πάει. Παλέρμο, δεν περνάω από Παλέρμο, ε. Παλέρμο είναι Σικελία, ρε. Εδώ ποιο είναι. Παλέρμο δεν είναι εδώ πάντως. Παλέρμο είναι σε Κίλια. Πάργα είναι αλλού, ε. Πάργα είναι στη... εδώ, στην Ήπειρο. Πράγα. Η Πράγα, εντάξει. Πάργα. Η Πράγα είναι στην Τσεχία. Αλλά η Πάργα είναι στην Ήπειρο. Κάτσε, δεν βλέπω ποιο είναι, ρε, πέρα εκεί. Πολύ ωραία η Πάργα, έτσι να πας αν δεν έχεις πάει. Και σχετικά κοντά. Σε σένα. Σημαίνα. Ναι, σχετικά κοντά, εντάξει. Τι σχετικά. Σχετικά, δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει μια κατηλίμνηση εκεί ενδιάμεσα. Άμα στεγνώσουνε, αν στεγνώσουν στη Θεσσαλία, πιθανά να μπορεί να περάσει από Δομοκό Τρίκαλα και να βγει από εκεί. Μπορεί να βγει. Δεν το έχω δοκιμάσει. Πάει τράκα, ρε, παιδιά. Δεν τράκα, ρε, το μάζεψα τελευταία στιγμή τώρα. Το μάζεψα. Τον είδα, κοίταξα λίγο σκυλέμα και τα ξακοιτάω μετά και οπ, λέω. Παιδιά, μην με τρακάρεις. Με Πάρμα, Μπολόνια, Βερόνα. Το έλεγε. Ναι, το λέει στο δρόμο κάτω. Μιλάνο είχαμε περάσει από αυτή τη μεριά όμως, από την άλλη. Ναι, έχουμε περάσει γιατί είχαμε πάει Ελβετία. Τώρα θα μας πάει εδώ και μας πάει αριστερά που δεν είχαμε πάει. Μας πάει προς Βερόνα. Προς Βερόνα. Βερόνα. Άρα γιατί δεν πάμε Πάρμα και Μπολόνια. Δεν μπαίνουμε. Αριστερά πάμε. Βερόνα σου είπα. Βερόνα, ναι. Και μετά με τη Βερόνα έχει Βενετία. Έβγαινε στον κατήφορο, τώρα πάω. Πάει μόνο του εδώ. Με 100 χιλιόμετρα. Έχει πίσω έναν και δεν θέλει να προσπεράσει. Τον έκοψε. Τώρα είμαι και εγώ πίσω. Κάσου μα έχει, εσύ έχει, ε. Νομίζω έχω. Κάτσε να δούμε και το λίγο Βασίλη. Λέμε και μόλι πάμε να πέσει η μαυρίλα. Περνάμε να κοιμηθούμε λίγο. Ναι, μόλι δούμε. Πώ πάμε στην πλέον ώρα, ρε παιδί μου, το πολύ. Αυτό, ναι, να δούμε λίγο το λίγο Βασίλη, μα λίγο την ομορφιά τώρα έτσι. Ομορφιά, Μιλάνο Σέντρο. Μιλάνο δεξιά, Βερόνα ευθεία. Για την καταστροφή που έγινε εδώ πέρα πλημμύρες και αυτοί λένε ότι είναι από το σύστημα του HAARP. Το ποιο σύστημα? Είναι φτιαχτό όλο αυτό. Από το HAARP, πώς το λένε. Ποιο HAARP, τι φλακίζει λένε. Κάτι τέτοια λένε.
Τι σύστημα αυτό, για πες μου τι. Για πες μου, μια διαγωγικό λένε και τέτοια. Ενημέρωσε με σε θεωρίες ψυχασμένες συνωμοσίες, για να ακούσω. Ότι δημιουργούν σύννεφα, βροχές. Ποιος τα δημιουργεί? Το σύστημα αυτό. Ποιος το έχει αυτό το σύστημα? Δεν ξέρω. Τι συμφέρον έχουν οι Αμερικάνοι κάθε σχεδόν χρόνο να ρίχνουν κάτι καταιγίδες αριστερά, δεξιά. Στα ανατολικά τους παράλια και να καταστρέφουν τις πόλεις τους. Δεν ξέρω. Τίποτα. Μήπως γιατί δεν έχουν κάποια τέτοια μαλακιά σύστημα. Μείνετε δεξιά. Εδώ ρε, έχω τον πράσινο αυτό, τον έχω μπροστά μου, πήγαινε με 40 χιλιόμετρο, με έφτασε εσύ. Ναι. Εδώ μπροστά είναι, μια ώρα. Άγγι βάει πολύ τσάρι. Να ξέρω, πήγαμε σε λωρίδες. Ναι, καραμπινιέρι, αλλά έχουμε τώρα λεωφορείο, λεωφόρο, τεράστια. Τέσσερις λωρίδες. Οι ταυτότητες τους πήραξε, τους παρακολουθούν, Ράφα. Μέρα κάπου δεν μπορούσα να πάμε, τους άλλους δυστυχώς. Ναι, Ράφα, τους ταυτότητες τους παρακολουθούν, λέω. Τους παρακολουθούν, μέχρι να έχεις. Ναι. Εγώ δεν προλαβαίνω από κάτι τον Κώστα και τέτοια που λέμε στο τηλέφωνο. Όχι στο τηλέφωνο, που το έχουμε έτσι μαζί του τηλέφωνο. Και σου βγάζει ένα. Σου πει τον Κώστα και μετά του βγάζει διαφήμιση. Αυτό που λέγαμε ακριβώς. Αλλά φοβούνται να. Είναι αυτό το άλλο. Τι ψάχνει τώρα. Που δεν έχει καν σύστημα, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Γιατί έχει GPS χρειάζεσαι πηγή ενέργειας. Τις κάρτες και αυτά πληρώνουν. Ναι, εντάξει, πάρω έλεγε ο Ευαγγελάτος, είχα πέτσι έτσι λίγο ο Ευαγγελάτος, έλεγε αφού έχετε κάρτες, έχετε τηλέφωνα, λέει ναι, αυτά χρειώνει κανένας, λέει άμα θέλω το έχω, άμα δεν θέλω, ήταν μια τουδένωση, μια Αγελάδα, λέει και ψάχνουν στο βουνό, λέει. Ναι, ψάχνει. Είχα δει ένα ωραίο από τον Ηλία τον Κότση που είχε πάει στο Survivor, έτσι, είχε κάνει... Κάτι είχα δει, κάτι μου θυμίζει. Η Θεία, μήπως σου είχε δείξει ένα, σου είχε στείλει. Δεν θυμάμαι, είχα δει κάτι τέτοιο που το... Ο Μάρκος, λέει, από το Παγκράτη, λέει, είναι εκεί, λέει. Άλεξε Κουρέα. Άλεξε Κουρέα, πάμε το πιάσουμε, λέει. Η Κυρανίτσα είναι στην εκεί, ποια λέει εκεί, εκεί. Α, εντάξει, λέει, την περιοχή. Ο τέτοιος Άλεξε Κουρέα, πάμε να το πιάσουμε. Πάμε, το τσακώσαμε, λέει. Ωραία! Είδαμε το φως του αντιφύλλου. Πάμε. Πάλι πω, βέβαια ξεφουσόγονται. Φύγει για να ξεκινήσω κι εγώ, δεν πω. Άναψε φλάσ για να κάνω συνάκρυ, βλέπεις. Ναι, έχεις δίκιο. Άμα να μην φλάσ, κάνω συνάκρυ. Ξέχανε, το είχα παρατηρήσει, το είχα προηγουμένως. Ναι, ναι, κόβουνε, μπαίνουν μέσα. Ναι, δουλεύει, άμα τηρείς κι εσύ. Και για να δούμε τώρα πόσοι μας μένουν ακόμα 49 ώρες, είμαστε εξαιρετικά. Εμένα μου περισσεύουν ακόμα 57 γιατί εσύ κοιμήθηκες. Ναι, εγώ κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα. Επειδή το κάνω εγώ, πιάνει. Ναι, περνάει την ώρα, ναι. Με πιάνει μόνο για μένα για κάποιο λόγο. Το είχαμε ξαναδεί. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν το έχουμε δοκιμάσει τώρα, μήπως το έχουν φτιάξει. Δεν το έχουν φτιάξει, το είχαμε δοκιμάσει. Τώρα, ε? 1.48. Εντάξει, είχαμε το φτιάξει. Δεν θα μπορούσε να κοιμηθείς. Ξέρω. Γιατί είχαν βάλει το. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Άστο. Θα το δούμε στην επόμενη. Εγώ πιστεύω ότι είναι τέτοιο, πες το. Πρόβλημα με το multiplayer, απλά ξέρεις. Αυτό, ναι. Θα πρέπει να κοιμηθούν όλοι στο server ταυτόχρονα. Και εμείς μην δύο είμαστε. Ναι, δύο είμαστε, θα μπορούσαν να παίζουν και άλλοι. Και μην ήθελε και να ήταν αλλού άλλος. Ναι, να ήταν αλλού, κατάλαβες, γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίτα εδώ, τι είναι εδώ. Αεροδρόμιο. Βενέζια, ναι, αεροδρόμιο της Βενετίας. Γι' αυτό έχει το πύργο, λέω. Ναι. Γι' αυτό είδες και το αεροπλάνο το βράδυ. Ναι. Από εδώ απογειώθηκε και το είδες παραπέρα. Λες και είσαι σε διαστημόπλιο έτσι κανονικά. Ναι, είσαι μέσα εδώ. Ναι, μπήκα μόλις εγώ. Ωραίος. Τεράστιο. Τεράστιο στο ύψος έτσι. Ναι. Τρεις λωρίδες τούνελ είχε. Κι άλλες τρεις λωρίδες, βέβαια. Ναι, έξι. Για Βενετία πάμε. Θα πάω στο ζώο απίσω τη Βενετία. Δεν θα πούμε. Όχι. Εντάξει, η Βενετία εδώ δεξιά είναι τώρα. Κάπου εκεί κάτω λέει που κάτι, φαίνεται λίγο θάλασσα, λέει μια λίγο θάλασσα. Ναι, δεν ναι. Βλέπω, δεν είναι καν δρόμο να πηγαίνει μέσα στη Βενετία. Είναι μόνο μια εταιρεία και ένα καράβι. Έξω, δεν γίνεται μέσα στην πόλη. Στη Βενετία θα είναι κάτι, κάποιο κέντρο έξω από την πόλη, αναγκαστικά. Πολύ ωραίο ταξιδάκι αυτό. Πάμε πολύ ωραίο, και εδώ στη Βενετία περνάμε λίγο απ' έξω, έτσι βλέπεις κάποια κτίρια. Ταιριέστε πάμε τώρα. Βλέπεις κάτι τρέλο. Ήμαρτον, ρε φίλε, ήμαρτον. Σκούπεσε πάνω. Δεν μου είπες, αλλά ήταν στη δεξιά λωρίδα, μπήκε στη μεσιά και ξαπήκε στη δεξιά. Άλλη στασιόνε, 1000 μέτρα που είναι, γιατί είναι. Πρέπει να είναι τέτοιο, για να σταματήσει για βενζίνη και τέτοια. Στα 1000 μέτρα πέρα. Μάλλον, φαντάζομαι.
Κάτι τέτοιο. Αν σταματάω. Ναι. Και στα σιόλου είναι ένα σταθμό. Ναι, ναι. Σίγουρα. Ο άλλο τραβάει και τον τροχό του μέσα εδώ, ο Ανδρέας. Δεν μπόρεσε να βρει δουλειά. Είναι πολύ άχρηστο αυτό ο Ανδρέας. Ναι, μήπω θα το διώξω να φέρω κανέναν άλλο. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο θα κάνω. Αυτό ο Ανδρέας. Όταν με πιάσανε εδώ. Μα έχει καταστρέψει. 1500 ευρώ. Α, άλλη αρχή τι είναι. Αδειώδια. Ναι, διόδια έχω. Όχι, κάμα το πήγα. Δεν πειράζει. Πήγα στα θεά διόδια. Έχει όντω διόδια εδώ πέρα. Του στασιώνε. Άλλη στασιώνε πήραν τα διόδια. Ναι. Μάλλον, φαντάζομαι. Σταθμό που σταματά. Αυτό. Κατάλαβε. Δεν ξέρω, θα υποθέτω, δεν ξέρω τελικά. Μπορεί, ναι. Αν και δεν είναι πολύ δύσκολο. Θα μπορούσαμε να το μάθουμε εύκολα σχετικά. Ναι. Έχουμε κάποιε λέξει που χρησιμοποιούμε. Ήδη από τα τελικά. Είναι εύκολο γιατί έχουν πολλά φωνιέτα. Ό,τι διαβάζει, τα λες όπως διαβάζονται. Ακριβώς. Εντάξει, είναι... Τα λες όπως θα, ναι, ναι, θα διαβάζει. Ναι. Πάμε στο Klagenfurt. Klagenfurt. Ε? Α, λες τώρα. Klagenfurt. Έχεις φύγει αρκετά, ναι, δεν πειράζει. Κάνεις λίγο ησυχία, λέει. Μπες μια Lamborghini, φίλε. Ωραία, φίλε, τι λες τώρα. Λαμπουργκίνι, μια γαλάζια Lamborghini, ωραία. Τι σου είπε? Με πέρασε, πώς πέρασε, μια γαλάζια Lamborghini. Είδες Ιταλία. Πού κατάλαβες την Lamborghini? Είδες Ιταλία. Πού κατάλαβες την Lamborghini? Τι είδα παιδάκι με Lamborghini, τι είδες που κατάλαβες. Σώπα ρε. Πού είναι, μήπως με περάσει και εμένα. Μια Γκαλιάρδο. Γκαλιάρδο κιόλας. Άλλα 45 ευρώ. Εντάξει. Εντάξει. Τι πρέπει να μας ήτανε. Και δεν ξέρω μήπως ανεβαίνουμε κιόλας τώρα. Δεν θα τις ανεβούμε φορά. Γιατί βλέπω στροφές εδώ. Λες. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κάνουμε ένα μικρό κομμάτι για να βγούμε. Και είμαστε έτσι πολύ αγροτικό μέρος εδώ. Το Klagenfurt. Δέντρα. Ναι, εδώ που είμαστε τώρα. Περνάμε μέσα από τούνελ. Σκουπίζουμε, σκουπίζουμε. Αυστρία, μπαίνουμε σε ένα χιλιόμετρο. Ναι, δεν σου είπα εγώ να πάω στην Αυστρία. Ωπω, τι ωραίο μέρος εδώ, Ράφα. Δεν έχουμε ξαναπεράσει εδώ. Είναι τέλειο, ρε. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο όντως. Εντάξει, έχω ξεκινήσει να με 60.000 και έχω ήδη 94.000. Τι είναι 94.000. Χιλιάδες! Οι οδηγοί μου, φίλε, κάνουν δουλειά, δεν είναι τεμπελίδες. Σαν τον Ανδρέα. Κάνουνε. Σαν τον Ανδρέα. Σαν τον Ανδρέα. Σαν τον Ανδρέα. Πολύ τον έχω καθηγητή στη Σλοβενία. Ο Ανδρέας. Υπάρχει και κοιτάει. Πάω πάνω, θα σου... Με γκόμενε λέει γιατί γίνεται ο Ανδρέας. Ναι, ρε. Και δεν βρήκα δουλειά και δεν βρήκα δουλειά. Γι' αυτό δεν βρίσκει δουλειά, ναι. Άι την γκόμενα μέσα θα πηγαίνει βόλτες. Πληρώνει ο άλλος εδώ χιλιάδες. Πληρώνει, πολύ κατήφορος εδώ, έπιασε. Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία 465 χιλιόμετρα, από τη λέγω. 450 είμαι εγώ. Ναι. Τώρα πιάσαν η φόρα λίγο, θα το πατήσω. Πάμε για Γκράτς. Όπα, χτύπησα. Πρέπει να έχουμε ξαναπάει, φίλε, Klagenfurt. Κάτι μου θυμίζει ο Klagenfurt, ναι, πολύ. Ναι. Δεν έχουμε πει Klagenfurt, γιατί βλέπω δεν έχουμε εξερευνήσει. Τι να σου πω, μου θυμίζει κάτι Klagenfurt. Klagenfurt, μήπως είναι κανένας χάρτης στο Eurotrack, στο Farming, όχι. Όχι, όχι, όχι. Klagenfurt, μήπως έχουμε πάει από αλλού. Όχι ρε, δεν έχουμε πάει, αφού κοίταξε είναι γκρι. Ναι. Τι είναι τώρα αυτό, πολύ... Δεν ξέρω. Εδώ είναι ωραία. Βγες έξω και πάτα λίγο γκαζάκο. Εδώ είναι ωραία, φίλε. Κοίτα παιδιάδα. Τι τα δω. Κατεβαίνει καταράκτης εδώ. Κοιλάδα εδώ, κυρία Κοιλάδα, κυρία πίστη. Κατεβαίνει καταράκτης άμα παρατηρήσεις. Ω, κοίτα τι ωραία που είναι καταράκτης, το βλέπεις. Ναι. Χρυσιά εδώ που κατεβαίνει το βουνό από πάνω. Ναι. Τρομερό τοπίο. Τρομερό τοπίο, όντως. Και θα πηγαίνει κάτω στη λίμνη. Ναι. Εδώ ξέρεις τι βλέπω στην Αυστρία. Ότι έχουν μεν καλούς δρόμους, αλλά είναι παλιάς κατασκευής. Ναι, δεν είχαν καλούς δρόμους, δηλαδή από παλιά. Του έχουν διατηρήσει, ναι. Ναι, του έχουν διατηρήσει, ναι. Ροκ Ίτερ ο άλλος εδώ, ο άλλος τρώει τις πέτρες ο φουρτηγατζής εδώ. Ναι, με το Μαν. Άρα και εγώ θα τρώω πέτρες με το Μαν. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην είναι συντονισμένοι. Θα δούμε, θα δούμε. Για την επόμενη φορά. Θα το ανοίξουμε. Όπου θα, δούμε... θα το βγάλω σήμερα έξω να το δούμε εμφανισιακά. Δεν θα το βάλω καν μπροστά να δούμε πώς είναι. Έτσι το εξηγώ, να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, 165 χιλιόμετρα και έτσι. Φτάσαμε απ' έξω μας σχεδόν. Κάτω Αυστρία. Βουδαπέστη. Μπορεί να πούμε, δεν θα πούμε Ουγγαρία. Δεν θα γίνει Βουδαπέστη, δεν θα πούμε Ουγγαρία. Κάπου μας το έχει κάνει αυτό. Είναι έξω από τη Βουδαπέστη. Ή μετά τη Βουδαπέστη. Τι σου είπα, στην αρχή. Είναι Σλοβακία, είναι που θυμάμαι. Μετά τη Λουμπιάννα. Βουδαπέστη,
Αριστερά πάνω, σου είχα πει, τι σου είχα πει. Βγαίνουμε για Βουδαπέστη. Μπρατισλάβα βγαίνουμε πρώτο. Μετά την Μπρατισλάβα είναι. Μπρατισλάβα όμως. Μπρατισλάβα θα σου είχα πει. Σλοβακία. Δεν είναι Ουγγαρία. Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε ξαναβρεθεί εδώ πέρα κάπου σε αυτή την περιοχή. Εδώ δεν έχουν πάει. Καλά, εντάξει, σε αυτή την περιοχή γενικώς λέω. Και θυμάμαι ότι είχαμε μπει και είχαμε βγει από την Ουγγαρία για πολύ λίγο. Κάτι τέτοιο είχαμε κάνει. Κάτι είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει έτσι που κάτι το θυμάσαι που σου λέω έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορο. Είσαι, πολύ γρήγορο. Είσαι από την αρχή και αν βγήκαμε, ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να ήταν και πιο φόρο. Μπορεί να ήταν σε σύνορα με την Πολωνία, δεν ξέρω πού ήταν. Μπορεί. Με Σλοβακία είναι, μια εδώ. Δεν είμαι από τη σημαία ακόμα. Αν μένω από τη σημαία, Σλοβακία είμαι. Ή Κροατία, μπορεί να είναι και Κροατία. 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 Αυτό θυμάμαι. Κροατία, θα πούμε για λίγο Ουγγαρία. Και μετά θα πούμε Σλοβακία. Σλοβακία είναι. Σλοβακία, Σλοβακία είναι. Αν είναι Σλοβακία, ναι. Φτάσαμε φίλε. 116 χιλιόμετρα. Εντάξει. Παρόμοια έχουν και η Κροατία, δεν έχουν. Παρόμοια. Ναι, παρόμοια, ναι. Κάτι με τις κορώνες αλλάζουμε, έτσι, κάτι έτσι. Ναι. Τώρα τι να πατήσουμε. Μου φτάνει άλλα λεφτά, 109 χιλιάδες έτσι. Ωραία. Μέρα δεν μου χαίρεται τίποτα, το έχει φάει κιόλας ο Αντρέας. Έχω βγάλει πόσα. 50 χιλιάδες έτσι. Σαν τους εργάτες μόνο. Και πλήρωσα και τον τραπεζίτη φίλε έτσι. Ναι, ναι. Και άλλο δάνειο και να επεκταθεί. Και άλλο φορτηγό. Ναι, μπορεί να πάρει φορτηγό. Έχει βέβαια τώρα να δώσει. Έχω να δώσω ένα. Να έχει να κάνει παίκτη στον καράζ. Έχω άλλε δύο θέσει. Ωραία, εντάξει. Κόκκινο, σταμάτησα, το είδα. Κόκκινο. Φρένο τέρμα και χειρόφρενο μαζί για να σταματήσει. Εγώ δεν χρειάστηκε. Είχα καλά φρένα, αλλά ξέρει. Ακούστε και λίγο. Στριγγίζει με το λαστικό. Ελαστικό έτσι. Τέρμα γκάζει ή όχι. Όχι, το άφησα καλά. Πειράσει με ποταμόπουλο από κάτω, ε. Άντε, ρε, αλήθεια. Όντως, ρε. Να το, βγες απ' έξω. Εδώ από κάτω. Κι άλλα δεξιά. Ναι, εντάξει, πολύ ωραίο. Κοίτα η Μπρατισλάβα. Όχι, Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα είναι. Πόλεμε. Μπρατισλάβα είναι. Μπρατισλάβα ήταν πριν η δεξιά, πίσω. Μπρατισλάβα είναι αυτό. Νίτρα. Σόπα, Νίτρο. Νίτρο και Τουρνάβα. Τουρνάβα. Το λέω λάθο. Τρνάβα, ρε. Τάφρο Τρναβά, κάπω έτσι. Για Μπρνό πάμε από εδώ, ε. Για Μπρνό, το Μπρνό είναι στη Τσεχία. Λοιπόν, σας φέραμε κάτι εσκαφείς, ωραίους. Καλούς, δυνατούς, που με πάντα το βάλω μόνο, εντάξει, καλά είναι. Πάλι σε παρόμοιο σημείο με την προηγούμενη εταιρεία που ήμασταν, ε. Ναι, πάρε εδώ σαν φίλε. Πνεύμα. Όχι, εξαιρετικά, μπράβο μου. Πήγα κουνηθείς μόνο. Πήγα 57 χιλιάρικα, και 2.000 ευρώ σου πήγα. Ωραίος, αυτό είναι. Ω, μάλιστα. Έλα εδώ. Έρχομαι. Ω, καλές αερόκρονες, ε. Καλό εργαλείο. Έλα δίπλα μου, μπροστά μου, έτσι όπως είσαι δεξιά. Ή αριστερά. Απλά να μου έρθεις ακριβώς δίπλα μου να δεις ακριβώς πώς είναι. Έρχομαι. Έλα. Να αρχίσω μηχανή, να ακούω σένα. Για να βάλω μπροστά. Δεν θα βάλω μπροστά, να βάλω μπροστά. Δεν θα βάλω μπροστά, θα το έχεις για εκπλήξη. Δεν θα βάλω στο επόμενο, ναι. Δεν ξέρω πώς κάνει, δεν θα μάθει. Θα βλέπεις ανθρωπάκια. Θα βλέπω τι μισελέ. Αυτά θα ακούσει μόνο. Ωραία. Λοιπόν. Πάλι ελληνικές πινακίδες έχω. Πώς το καταφέρνω συνέχεια. Γιατί είμαι σε ελληνικό οδηγό, ρε. Εμένα μου δείχνει ότι έχεις αυστηρακές. Εγώ έχω γιο ΑΣ 9850. Εσύ τι έχεις. 4804. Εσύ, τι με βλέπεις ότι έχω. Περιμένω σε λέω ότι έχεις αυστηρακές. Α, όχι, λέω ένα στο άλλο. Λοιπόν, και με αυτή την παράξενη αποκάλυψη θα σας αποχαιρετήσουμε για το σημερινό επεισόδιο. Εκεί που ήσουν ήμουν. Όχι, πώς λέει η παροιμία. Αυτό. Εκεί που ήσουν ήμουν. Και εκεί που είμαι θα έρθεις. Θα έρθεις. Λοιπόν, άντε, χαίρετε. Οπότε, παιδιά, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο να οδηγήσουμε αυτό το πέρα το εργαλείο. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά, παιδιά.